Σε αγώνα δρόμου επιδίδονται εδώ και καιρό φαρμακοποιοί και ασθενείς στην Κρήτη για να βρουν μια σειρά βασικών φαρμάκων όπως αντιπυκτικά, αντιθρομβωτικά, φάρμακα για την όσο Πάρκινσον, αντικαταθλιπτικά και φάρμακα για την καρδιά. Αφορούν σκευάσματα πρωτότυπα τα οποία εισάγονται, είναι τα τελευταία σκευάσματα που έχουν ανακαλυφθεί, τα οποία αποτελούν θεραπεία αιχμής για πολύ σοβαρές ασθένειες από όλα σχεδόν την γκάμα και από όλα τα συστήματα. Είναι οφθαλμιατρικά σκευάσματα, αντιπυκτικά, καρδιολογικά, αναπνευστικά τα οποία μας έλειψαν τελευταία, αντιβιωτικά σκευάσματα. Περίπου έχει πάει να παγιωθεί μια κατάσταση ότι όλοι ξέρουν ότι θα περιμένουν την φαρμακευτική της αγωγή και αυτό δεν θέλουμε να εμπεδωθεί. Θέλουμε να το λύσουμε αυτό, να υπάρχει άμεση πρόσβαση χωρίς χρονοτριβή. Το πρόβλημα της έλλειψης βασικών φαρμάκων και στην Κρήτη εξελίσσεται σε χρόνιο και πολυπαραγοντικό. Έχει διωγγωθεί σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που αποδεικνύει ότι και οι απαγορεύσεις του ΕΟΦ ως προς τις εξαγωγές δεν έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Πάρα πολλοί παράγοντες συντελούν στο να μιλάμε για ελλείψεις, αλλά εμείς από όλες αυτές τις αιτίες που μπορεί να είναι βιομηχανικές, προβλήματα παραγωγής, προβλήματα διακίνησης, μεταφορών, ο COVID ακόμα, τον οποίο είχαμε 2 χρόνια. Συντέλεσε πάρα πολλές φορές το να έχουμε προβλήματα. Μιλάμε για τις περιπτώσεις εκείνες των σκευασμάτων τα οποία γίνονται στόχος εξαγωγών. Δηλαδή φάρμακα τα οποία ενώ θα έπρεπε να κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά ευρέως και να μάλιστα να υπάρχουν αποθέματα και για 3 μήνες και κάθε χρόνο η κάθε εταιρεία να διαθέτει συν 10% από την προηγούμενη χρονιά, τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Αγωνιούμε να βρούμε τα φάρμακα, οι συνταγές ετεροχρονίζονται, εκτελούνται μία εβδομάδα μετά, 10 μέρες μετά και όλη αυτή η καθυστέρηση γιατί τα φάρμακα αυτά γίνονται εξαγωγές. Βασικό πρόβλημα στη διαμορφωθήσα κατάσταση είναι η αποτελεσματική έλεγχη από πλευράς του ΕΟΦ για την ταυτότητα αλλά και την ποσότητα των φαρμάκων που εξάγονται και δεν μένουν στην ελληνική αγορά. Αν και η ενδοκινητική διακίνηση είναι καθόλου ανώμημη και την ώρα που οι τιμές των φαρμάκων στο εξωτερικό και κατ' επέκταση το ποσοστό κέρδους των εταιριών είναι πολλαπλάσιο. Πρώτα θα υπάρχει επάρκεια στην ελληνική αγορά τοπικά και μετά όλα τα άλλα. Οι εξαγωγές δεν μπορούν να είναι ανεξέλεγκτες και καλούμε τον ΕΟΦ να βάλει κανόνες. Οπότε μαζεύουμε επιχειρήματα, τα δεδομένα και προσπαθούμε να καθίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε ένα τραπέζι για να ορίσουν μια διαδικασία μόνιμη, μόνιμου χαρακτήρα, τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα έγκαιρα, χωρίς να το αφήνουμε να χρονίζει και χωρίς να ταλαιπωρούνται οι ασθενείς. Να σημειωθεί πως ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου έχει αναλάβει πρωτοβουλία να συγκαλέσει έκτακτη συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να ληφθούν αποφάσεις και να υπάρξουν συμβιβαστικές λύσεις.